Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισε, φίλε και φίλοι, πριν αναφερθώ σε συγκεκριμένα σημεία του νομοσχεδίου που επηρεάζουν εξαιρετικά άμεσα τι επαγγελματικέ προοπτικέ ενό αποφύτου τη ιατρική, θα ήθελα να περιγράψω σύντομα τι δυνατότητε, με εισαγωγικά οι λέξει δυνατότητε, που έχουμε ω ανειδίκευτοι νέοι γιατροί. Δεν θα πάρω πολύ χρόνο, αφού δεν είναι πολλέ και αποκρισταλώνονται συνοπτικά στη λέξη αναμονή. Είναι γνωστή η κατάσταση που ένα απόφυτο αντιμετωπίζει, όπω η αναμονή τριών με πέντε χρόνων κατά μέσο όρο για την έναρξη τη επιθυμητή του ειδικότητα. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, οι περισσότεροι καλούνται να υπηρετήσουν την υποχρεωτική για τη λήψη ειδικότητα, υπηρεσία υπαίθρου ή αλλιώ όπω το ξέρουμε το αγροτικό. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αλλάζει αυτό το θεσμό. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ένα εξάμεινο κλινική άσκηση σε κλινικέ του παθολογικού ή χειρουργικού τομέα του Γενικού Νοσοκομείου Αναφορά τη εκάστοτε μονάδα υγεία στην οποία ο γιατρό έχει τοποθετηθεί και ένα εξάμεινο υπηρεσία στην ίδια μονάδα υγεία, αλλά αυτή τη φορά στο κέντρο υγεία, στα περιφερειακά ιατρία, στα πολυδύναμα PI. Ω κίνητρο για του νέου γιατρού, προβάλλεται τη δυνατότητα αναγνώριση αυτών των έξι μηνών στο νοσοκομείο, ω κομμάτι τη ειδικότητά του, ενώ θα προβλέπονται και ποινέ για όποιον διακόψει πρόωρα το αγροτικό του. Εξ αρχής, ο θεσμό του αγροτικού δεν είχε λόγο ύπαρξη πέρα από την κάλυψη των δυσθεώρητων κενών στην πρωτοβάθμια περίθαλψη των κατοίκων τη επαρχία σε αυτή την ευθεία ακριβώ συνέχεια τη λογική μπαλώματο τώρα θα τοποθετούμαστε όχι μόνο στα περιφερικά ιατρία και κεντρικεία, αλλά και στα νοσοκομεία αυτή τη φορά. Εμεί οι νέοι ενδίκευτοι γιατροί καλούμαστε να καλύψουμε κενά ειδικών που το κράτο δεν καλύπτει σε επικίνδυνα υποεξοπλισμένα και υποστελεχωμένα νοσηλευτικά ιδρύματα. Με εξάμινη σύμβαση, μετακινήσει από νοσοκομείο σε νοσοκομείο ανάλογα με τα κενά και τι ανάγκε τη διοικητική περιφέρεια, με μισθό προφανώ ανειδίκευτου και όχι ειδικού προσωπικού, οι νέοι απόφοιτοι ιατρική Αποτελούν το νέο φθηνό, ευέλικτο και ελαστικό προσωπικό που είναι εκεί για να καλύψει τι διαχρονικέ τρύπε του ΕΣΥ. Παρόλα αυτό, το ζήτημα δεν είναι μόνο οι άθλιε συνθήκε εργασία που θα βιώνουμε εμεί ω νέοι απόφοιτοι, αλλά και ότι ο λαό μα αξίζει να του παρέχεται φροντίδα από ειδικευμένο προσωπικό, ολοκληρωμένο με γνώση του ιστορικού του, των ιδιαιτεροτήτων του, και όχι αποσπασματικά από, από πλήρω ανδίκευτου γιατρού που τρέχουν από χωριό σε χωριό και από νοσοκομείο σε νοσοκομείο. Όλα τα ιατρικά περιοδικά διακηρύσουν τον 21ο αιώνα ω τον αιώνα τη εξατομικευμένη ιατρική προσέγγιση. Και αντί να συζητάμε πώ οι πιο καινούριε μέθοδοι θα φτάσουν ακόμη και σε πιο απομακρυσμένε περιοχέ, αντιπαλεύουμε ένα νομοσχέδιο που περαιτέρω υποβαθμίζει την πρόσβαση του λαού σε δομέ υγεία. Οι παραπάνω αλλαγέ στο θεσμό του αγροτικού αποτελούν μια βελτιωμένη εκδοχή του περσινού περιβόητου Foundation Year, όπου φοιτητέ ιατρική πανελλαδικά και συντονισμένα στην πράξη οδηγήσαμε στην απόσυρσή του. Τότε, με πρόσχημα τη ελήψη στην ιατρική γνώση των νέων αποφύτων, είχε προηγηθεί και COVID που δεν μα άφηνε να μπουν στι κλινικέ μα, βέβαια, θεσμοθετούνταν ένα έξτρα εξάμεινο άσκηση μετά το πτυχίο, το οποίο θα μα προετοίμαζε για αγροτικό και την ειδικότητα. Το ξεκαθαρίσαμε τότε και το ξεκαθαρίζουμε και τώρα. Αν ενδιαφέρονται, όπω λένε, για την εκπαίδευσή μα, γιατί δεν ικανοποιούν τα πάγια αιτήματα των φοιτητικών συλλόγων ιατρική για αναβάθμιση των σπουδών μα συνολικά, ώστε να προετοιμαζόμαστε κατάλληλα για την έναρξη τη ειδικότητα. Για ενιαίο πρόγραμμα σπουδών σε όλε τι ιατρικέ, δομένο όχι με βάση τα επιχειρηματικά συμφέροντα που υπαγορεύει κάθε φορά κάθε φαρμακευτική εταιρεία, αλλά βασισμένο στι σύγχρονε επιστημονικέ εξελίξει, πάντα με γνώμονα τι ανάγκε του λαού, τόσο προπτυχιακά όσο και στο πλαίσιο τη ειδικότητα θα φρόντιζαν για αξιοποίηση όλων των τεχνολογικών μέσων και λιγοτεχνικών δομών για την εξοικείωσή μα με τι σύγχρονε πρακτικέ. Συγκεκριμένα στην ιατρική υπάρχουν κάποιοι 3D προσωμιωτέ που κανεί φοιτή δεν έχει δει από κοντά, παρά μόνο σε ένα συγκεκριμένο διαφημιστικό σποτάκι που κυκλοφόρησε τελευταία για το πρώτο ξενόγλωσσο προπτυχιακό πρόγραμμα ιατρική επιπληρωμή που ξεκινάει από φέτο. Αντίστοιχα, αν ενδιαφέρονταν για τη μόρφωση και την ποιότητα τη εκπαίδευση των φοιτητών ιατρική, θα δινόταν η δυνατότητα για εκμάθηση τη μεθοδολογία τη έρευνα και θα δίνονταν κονδύλια για τη δημιουργία πρωτοκόλων που θα καθορίζονταν από την ίδια τη σχολή και όχι από τι παραγγελίε σε εκάστοτε φαρμακευτική. Εμεί, ω φοιτητέ ιατρική και νέοι απόφοιτοι, θα θέλαμε τη σειρά μα να σα μεταφέρουμε την καταδίκη από του φοιτητικού συλλόγου ιατρική πανελλαδικά απέναντι στο νομοσχέδιο για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη που η κυβέρνηση έφερε σε δημόσια διαβούλευση. Μάλιστα, για να κλιμακώσουμε τη δράση μα, θα προχωρήσουμε και το επόμενο διάστημα σε πανελλαδικό συντονισμό όλων των ιατρικών σχολών κοντά, κόντρα στο νομοσχέδιο. Και θα ήθελα να κλείσω τη σύντομη αυτή παρέμβασή μου με τη φράση που λέμε συχνά στα αμφιθέατρα, συνελεύσουμε στα συλλογικά μα όργανα. Εμεί ω φοιτητέ ιατρική παλεύουμε για τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο από σπουδέ υγεία-ζωή, στο ύψο σύγχρονων αναγκών και σύγχρονων δυνατοτήτων, με το βλέμμα πάντα στραμμένο στον άνθρωπο. Και με βάση ακριβώ αυτέ τι αξίε, καλούμε κάθε φοιτή και φοιτήτρια τη ιατρική, κάθε νέο και νέο γιατρό, να συμπορευτεί με το ΚΚΕ και την ΚΝΕ και να παλέψει για υγεία ω κοινωνικό αγαθό και όχι ω εμπόρευμα. Ευχαριστώ.